Καλησπέρα, είμαι ο Μάνος Γαζιανός. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις νεοπλασίες, τα κατοικίδια θηλαστικά. Είναι μία από τις συνήθεις αιτίες που έχουμε απώλειες στους σκύλους και στις γάτες. Συνήθως ένα 30-50% των γατών παρουσιάζουν νεοπλασία και ένα 50% των σκύλων κάποια στιγμή. Αναρωτιόμαστε γιατί μπορεί να έχει αυξηθεί το ποσοστό των νεοπλασιών στα κατοικίδια θηλαστικά. Αυτό έχει να κάνει με την αύξηση του βιωτικού επίπεδου και γενικότερα τη σύντηση των ζώων, η οποία είναι καλύτερη, και αυξήθηκε έτσι το προσδόκιμο ζωής των ζώων. Γι' αυτό και πραγματικά βλέπουμε να αυξάνονται τα ποσοστά των νεοπλασιών. Κάποιες νόσοι, όπως οι νεφρικές νόσοι, οι ενδοκρινολογικές νόσοι, οι οποίες παλιότερα δεν τις διαγνώσκαμε, τώρα πια τις βλέπουμε, όπως και οι νεοπλασίες. Όλα αυτά έχουν να κάνουν και με το προσδόκιμο ζωής. Τώρα, θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς, μπορώ να κάνω κάτι να προστατεύσω το ζώο μου από το περιβάλλον? Ναι, κάποια ζυζανιοκτώνα, κάποιες ερεθιστικές ουσίες του περιβάλλοντος, γιατί τα ζώα δεν είναι συνηθισμένα να ζουν στο σπίτι του ανθρώπου. Όπως ακόμα και ο καπνός, ως παθητικοί καπνιστές, τα ζώα σχετίζονται κάποιες νεοπλασίες με αυτό, όπως το λέμφωμα, το εντερικό λέμφωμα στο σκύλο. Είναι κάποια από αυτά που θα μπορούσαμε να προλάβουμε. Κυρίως όμως, όσον αφορά στα θηλυκά σκυλιά, αυτό που μπορούμε να προλάβουμε πραγματικά είναι να στηρώσουμε τα ζώα μας, ούτως ώστε να μην έχουμε νεοπλασίες των μαστών και των οθικών που τα βλέπουμε συνήθως. Τώρα, τι άλλο μπορεί να δει ένας ιδιοκτήτης στο ζώο του? Μπορεί να δει μία μάζα. Μία μάζα η οποία μπορεί να αυξηθεί μέσα σε ένα μήνα. Τι θα κάνει τότε? Απευθείας θα πρέπει να πάει στον κτηνιατρό του. Όσο και αν είναι μικρά ψηλά φυτή αυτή η μάζα και αυτή η διόγκωση, γιατί μπορεί να αυξηθεί σε πολύ γρήγορο ρυθμό. Γενικότερα δεν πρέπει να αφήνουμε τις μάζες και τις διογκώσεις που βλέπουμε στο ζώο μας να μεγαλώνουν ιδιαίτερα. Κατευθείαν πρέπει να πηγαίνουμε στον κτηνιατρό μας να κάνει μία λήψη κυταρολογικού υλικού, ώστε να κατευθυνθεί και εκείνος για να δει αν θα πρέπει να προχωρήσει σε βιοψία ή θα πρέπει απλά να το παρατηρούμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε είναι να μην αφήνουμε τίποτα από αυτά που παρατηρούμε στην εξωτερική επιφάνεια του ζώου μας να περνάει. Όσο και αν έχουμε τρέξουμε τη δουλειά μας, θα πρέπει να αφαιρώνουμε λίγο χρόνο, ώστε τουλάχιστον να έχουμε μία πρώτη εκτίμηση. Μετά το κυταρολογικό έλεγχο λοιπόν, και εφόσον δεν μπορούμε να δούμε περαιτέρω τι γίνεται, πάμε στη βιοψία. Εκεί που ίσως χρειαστεί μια χειρουργική επέμβαση, ίσως και μικρής διάρκειας, όπου θα μπορέσουμε να πάρουμε υλικό για να διαπιστώσουμε ακριβώς τι είδους νεοπλασία είναι, καλοήθης ή κακοήθης, και να ξέρει και ο χειρουργός πόσο θα αφαιρέσει, γιατί υπάρχουν φορές που ενώ μπορεί να έχει αφαιρεθεί μεγάλη επιφάνεια και έξω από την νεοπλασία σε μια επέμβαση, να μείνουν κάποια καρκινικά κύτταρα και να έχουμε πάλι επανεμφάνιση της νεοπλασίας στο ίδιο σημείο ή και σε άλλα σημεία. Πολλοί ιδιοκτήτες αναρωτιούνται αν πρέπει να κάνουν συχνά έλεγχο για τις ενδεχόμενες μεταστάσεις μιας νεοπλασίας εφόσον αυτή είναι κακοήθης και εφόσον είναι μεταστατική. Ναι, θα πρέπει να κάνουν τακτικούς ελέγχους, διότι μην ξεχνάμε ποτέ ότι ο χρόνος δεν περνάει το ίδιο για εμάς και για το σκύλο μας ή τη γάτα μας. Οπότε, επειδή τα χρόνια είναι περισσότερα για εμάς, δεν σημαίνει ότι ο ίδιος χρόνος τρέχει και για τα ζώα μας. Θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι, μπορούν να γίνονται είτε με υπέρηχο, είτε με αξονική τομογραφία, είτε με μαγνητική τομογραφία, σύγχρονες μέθοδοι, γρήγορες, οι οποίες μπορούν να μας δώσουν εικόνα για όλο το σώμα του ζώου. Επίσης, αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι αν τελικά το ζώο μας υποστεί μια χειρουργική επέμβαση, αφαιρεθεί ένας όγκος και πρέπει να γίνει μια χημειοθεραπεία, να μην έχουμε στο μυαλό μας ότι θα είναι τόσο μεγάλη ταλαιπωρία του ζώου όπως είναι και στον άνθρωπο. Πολλοί το αναρωτιούνται και είναι και φυσιολογικό. Αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι τα φάρμακα ναι μεν είναι παρόμοια, σχεδόν ίδια με αυτά που χρησιμοποιούνται στα χημειοθεραπευτικά σχήματα του ανθρώπου. Η θεραπεία δεν χρειάζεται να γίνει μέσα στην κλινική, μπορεί να γίνεται ανά εβδομάδα και το ζώο να πηγαίνει στο σπίτι. Συνήθως ένα στα τρία ζώα παρουσιάζει παρενέργειες και πολύ έντονες παρενέργειες, περίπου το 5%. Από τη στιγμή που έχουμε προχωρήσει σε χημειοθεραπείες ή ακτινοθεραπείες, ακόμη και εκεί μπορούμε να φτάσουμε, θα ήταν λογικό να σκεφτεί κανείς μήπως αυτό έχει παρενέργειες και για μένα. Ναι, κάποιες ουσίες μπορεί να έχουν παρενέργειες που χρησιμοποιούνται και στα ζώα. Γενικά,
ουσίες αυτές φεύγουν από τον οργανισμό των ζώων με τα κόπρανα και τα ουρά. Άντε κάποιες ουσίες να θέλουν 2-3 μέρες να αποβληθούν από τον οργανισμό του ζώου. Στις γενικές γραμμές όμως, όταν χρησιμοποιούμε γάντια, δεν έχουμε κίνδυνο να πάθουμε κάτι εμείς στην υγεία μας. Να πούμε επιγραμματικά ποια είναι τα κυριότερα νεοπλάσματα που μπορεί να δει ένας ιδιοκτήτης. Είναι το αφροδίσιο μεταδοτικό νεοπλάσμα, κάτι το οποίο μπορεί να είναι ένα νεοπλάσμα το οποίο μεταδίδεται μεταξύ των ζώων στο ζευγάρωμα. Είναι κυρίως, θα μπορούσα να θέσουμε αυτό ως πρώτο, οι νεοπλασίες μαστού, οι οποίες τις παρατηρούμε στα κατοικίδια θηλαστικά, συνήθως στα θηλυκά, δηλαδή, τα οποία το παρατηρούμε επειδή δεν τα στηρώσαμε, να το πούμε απλά. Πρέπει τα ζώα μετά την πρώτη περίοδο να στηρώνονται. Αυτό παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, διότι οι νεοπλασίες αυτές των μαστών και των οθικών είναι ορμονοεξαρτώμενες. Όσο διατηρούμε τις οθήκες, τόσο αυξάνουμε την πιθανότητα να παρουσιαστούν αυτές οι νεοπλασίες. Συνήθως 5 με 10 ετών παρατηρούμε αυτές τις νεοπλασίες και κυρίως στα poodles, στα τεριέ, στα επανιέλ και στους γερμανικούς πυμενικούς. Τώρα, ποια είναι η πρόληψη σε αυτό? Στήρωση. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Τι τύπους νεοπλασμάτων μπορούμε να δούμε? Αδενοκαρκινώματα εκεί, αδενώματα, ακόμα και καλοήθειες πολλές φορές ανέχουν την κακοήθεια σε αυτά τα καρκινώματα. Άλλες νεοπλασίες που παρατηρούμε είναι το λέμφωμα. Αυτό καμιά φορά δεν κοιτάει τις ηλικίες. Μπορεί να δούμε και σε νεαρά ζώα να έχουμε λέμφωμα, δηλαδή νεοπλασία του ανοσοποιητικού συστήματος, και η πρόγνωση αυτά δεν είναι καθόλου καλή. Και μια άλλη νεοπλασία που μπορεί να παρατηρήσω είναι το μαστοκύτωμα, το οποίο είναι μια νεοπλασία των μαστοκυτάρων. Βέβαια, εσείς δεν χρειάζεται να γνωρίζετε ποια είναι αυτά. Το θέμα είναι ότι είναι μια πολύ συχνή νεοπλασία, κυρίως παρατηρείται στο δέρμα, αλλά και σε άλλα όργανα, η οποία μπορούμε να την παλέψουμε με κάποια φάρμακα, αλλά γενικά δεν έχει πολύ καλή πρόγνωση. Και τέλος τα οστεοσαρκώματα, που είναι οπλασίες των οστών, που συνήθως παρατηρούνται σε μεγάλες φυλές, σε μεσαίες και σε μεγάλες ηλικίες γενικά.